Αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης κατά της προφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί από την Παρασκευή με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή στον Εύρο. Οι σύνηγοροι των δύο Ελλήνων προφυλακιστέντων στις φυλακές της Ανδριανούπολης, εξερχόμενοι του δικαστηρίου, δήλωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η εκδίκαση της έφεσης, κάτι που αναμένεται να γίνει από αύριο και ως το τέλος της εβδομάδας. Κάναμε την έστασή μας και περιμένουμε την απάντηση από το δικαστήριο. Πώς το είδαν θετικά, πώς... Δεν θα το γνωρίζουμε. Όχι ακόμα από μόνοι. Δεν θέλω να μιλήσω, λέει. Με τους γονείς μίλησε. Α, είναι λέει γνωριστούμες. Ναι, πώς είναι, θα μπορέσουν να δουν τα παιδιά τους, γιατί τα έχουν δει. Όχι ακόμα από μόνοι. Δεν θέλω να μιλήσω. Όχι, α, δεν σας είπα να μπορείτε να τα δείτε τα παιδιά σας. Ξέρουμε ότι ασκήσατε έφεση για την προφυλάκησή του. Με απάντηση. Απάντηση περιμένετε. Οι γονείς θα τους φοράσουν να δουν τους, τα παιδιά τους. Ξέρετε. Νομίζω. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις, φαίνεται πως απορρίφθηκε η έφεση κατά της απόφασης προφυλάκησης των δύο στρατιωτικών που είχαν ασκήσει οι συνηγοροί τους, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε θολό τοπίο παραμένει το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Εμφανώς ταλαιπωρημένοι και οι συγγενείς των δύο στρατιωτικών. Δεν μιλήσετε καθόλου με τον Άγγελο. Να τελειώσει, ρε παιδιά, η ιστορία. Μην μας ταλαιπωρείτε κι εσείς. Δεν κάνουμε δηλώσεις, τελείωσε. Λέω μήπως σας είπα να τα. Είναι προς το καλό, πώς τα βλέπετε, είναι προς το καλό η εξέλιξη. Νωρίς το πρωί εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Ανδριανούπολης ήρθαν οι γονείς και οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Πληροφορίες πολλές δεν υπάρχουν, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι δύο κρατούμενοι θα ασκήσουν έφεση για την κράτησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το κατηγορητήριο εναντίον των δύο στρατιωτικών και το οποίο συνιστάται στην παράνομη είσοδο σε στρατιωτική περιοχή. Στην ελληνική κυβέρνηση και ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, ελπίζοντας ότι το σενάριο που θα επικρατήσει είναι αυτό της άμεσης απελευθέρωσης των στρατιωτικών, αφού τους επιβληθεί μια ποινή με αναστολή για παράνομη είσοδο σε απαγορευμένη περιοχή. Το κακό σενάριο βεβαίως ήταν η αλλαγή του κατηγορητηρίου σήμερα και η προσθήκη της κατηγορίας της κατασκοπίας, για την οποία συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ισχύσει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται με τα μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τουρκικά μέσα, οι φυλακές που κρατούνται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί στην Αλεξανδρούπολη είναι υψίστης ασφαλείας. Ακριβώς πίσω μας βρίσκονται οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, στις οποίες κρατούνται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Όπως βλέπετε, τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ ψηλά και ως εκ τούτου μας απαγορεύτηκε η πρόσβαση. Πηγές με γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων διατυπώνουν τον προβληματισμό τους εξαιτίας της τροπής που πήρε ένα επεισόδιο που, όπως λένε στο παρελθόν, μπορεί να αντιμετωπιζόταν ως ρουτίνα. Οι τωρινές συνθήκες όμως δεν είναι οι ίδιες. Δεν είναι τυπικό περιστατικό, διότι δεν θα είναι πλέκετο κατά δήλωσή της η Ουάσιγκτον στην επίλυσή του. Στα τυπικά περιστατικά, εξ όσων γνωρίζω, ο Λευκός Οίκος αδιαφορεί. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει προέκταση από την τουρκική πλευρά, με φωτογραφίες μάλιστα ατιμωτικές για την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός των Τούρκων δεν είναι μια κοινή τυπική περίπτωση. Τα γεγονότα έχουν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και κατά πληροφορίες έξω από το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι.